Το θέμα μου είναι μέντορ, η τέχνη της συμβουλής. Μου αρέσει να μιλώ με ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα ή με κείμενα από αρχαίους συγγραφείς. Θα αρχίσω με μια ιστορία από τον Πελοποννησιακό πόλεμο για τον Νικία. Ο Νικίας ήταν ο πλουσιότερος Αθηναίος πολίτης της εποχής του. Την περιουσία που παρέλαβε από τον πατέρα του Νικίρατο την αύξησε. Ως προς το χαρακτήρα του ήταν τίμιος, ευφράδης και είχε πολλά προσόντα άλλα, ώστε μέχρι τον θάνατο του Περικλέους να έχει διακριθεί για τη σύνεση και τη σοφροσύνη του και την καλή του διοίκηση. Νίκησε τους Κορινθίους παρά το Σολίγιον λόφων. Κατέλαβε τα Κύθηρα, κατέλαβε την Μένδη στη Χαλκιδική ως στρατηγός και με τους επιδέξιους χειρισμούς του στις διαπραγματεύσεις πέτυχε την πλήρη μετάστασή του προς τους Αθηναίους του βασιλιά της Μακεδονίας Περδίκκα, συμμάχου και φίλου μέχρι τότε του Σπαρτιάτη Βρασίδα. Είχε και την τύχη με το μέρος του, γιατί στη μάχη της Αμφιπόλεως έτυχε να σκοτωθούν αμφότεροι οι αρχηγοί των φιλοπόλεμων σε Σπάρτη και Αθήνα, ο Βρασίδας και ο Κλέων αντίστοιχα. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν την ευκαιρία και σύναψε ειρήνη με τον Σπαρτιάτη βασιλιά Πλειστοάνακτα τον Απρίλιο του 421, που έμεινε στην ιστορία με το όνομά του Νικίους Ειρήνη. Με την πράξη του αυτή έφτασε στο κατακόρυφο της πολιτικής του δύναμης στην Αθήνα και κατέκτησε την πανελλήνια εκτίμηση, αφού θεωρήθηκε ευεργέτης της Ελλάδος με την κατάποψη του Πελοποννησιακού πολέμου. Δυστυχώς οι ελπίδες για την επικράτηση της ειρήνης διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα. Αφενός από την απροθυμία της Σπάρτης να εκπληρώσει τους όρους της ειρήνης, αφετέρου από την επίδραση που άσκησε στον Δήμο ο Αλκιβιάδης. Ο Αλκιβιάδης ήταν ευφυής, αλλά ήταν φιλόδοξος και δραστήριος, ήταν αρχηγός της φιλοπόλεμης πατρίας, η οποία παρέσυρε τους Αθηναίους στην συνέχιση του πολέμου. Οι εξελίξεις έφεραν τον Νικία συστράτηγο μαζί με τον Αλκιβιάδη και τον Λάμαχο στην Σικελική εκστρατεία. Ο Αλκιβιάδης ανακλήθηκε στην Αθήνα, όπως ξέρουμε, για να λογοδοτήσει για τις ερμοκοπίδες, αλλά δραπέτευσε και κατέφυγε στη Σπάρτη. Εκεί συμβούλεψε τους Σπαρτιάτες να στείλουν στη Σικελία τον εμπειροπόλεμο στρατηγό Γίλιππο, διότι διέβλεψε το κενό στην στρατηγική διοίκηση της Αθήνας με την αρχηγία του Νικία. Υπήρχε μαζί του ο Λάμαχος, αλλά αυτός εξαιτίας της φτώχειας του, γράφει ο Θουκυδίδης, δεν μπορούσε να κερδίσει την εκτίμηση του στρατού. Στη Σικελία έφτασε ο Ανδρείος και ικανός στρατηγός Δημοσθένης με 73 τριίδης για να συνδράμει τον Νικία, ο οποίος όμως πρότεινε την αποχώρηση του στρατού από τη Σικελία. Έτσι επέβαλε η περίσταση. Ο Νικίας δίσταζε να συμφωνήσει. Παρόλο που έβλεπε ότι ήταν αληθινή αυτή η πρόταση, αναλογιζόμενος την ευθύνη του απέναντι στο Δήμο των Αθηναίων. Η υποχώρησή του θα επέσυρε την οργή του και εκείνος έτρεμε να την αντιμετωπίσει. Σαν να μην έφταναν αυτά, συνέβη και μια έκλειψη της Ελλήνης, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει ο Νικίας να χειριστεί την παχυλίδηση δαιμονία που κατέλαβε το στρατό. Ανέβαλε την αναχώρηση για την επόμενη σελήνη, όμως η βραδύτητα αυτή έφερε την αποτυχία του απόπλου δια της θαλάσσης. Οι Αθηναίοι στρατιώτες αναγκάστηκαν να φύγουν προς τη στεριά, με αποτέλεσμα τον όλεθρο την ολοκληρωτική σφαγή του στρατεύματος. Το άνθος του Αθηναϊκού στρατού, λέει. Δεν υπήρξε, γράφει ο Θουκυδίδης, ούτε μία οικογένεια στην Αθήνα που να μην είχε έναν νεκρό στρατιώτη. Ένα ερώτημα αναφύεται εδώ. Πώς ο Νικίας, ένας στρατηγός με εμπειρία που είχε χειριστεί τόσες δύσκολες καταστάσεις, δεν κατάφερε στην υπόθεση αυτή να ανταπεξέλθει. Ο Πλούταρχος στο βίο του Νικία δίνει την απάντηση. Ο Νικίας συνέβη τότε να μην έχει έμπειρο μάντη, γιατί ο δικός του, ο Στυλβίδης, που του διέλυε μεγάλο μέρος της δυσυνταιμονίας του, είχε πεθάνει λίγο πριν. Ο Πλούταρχος εδώ παρέχει μια πολύ κρίσιμη πληροφορία. Ο ρόλος του μάντη είναι συμβουλευτικός. Γι' αυτό και από την απότατη αρχαιότητα ένας μάντης κάθε φορά βρίσκεται στο πλάι είτε του βασιλέως είτε του στρατηγού. Ο Κάλχας, για παράδειγμα, είναι ο αρχαιότερος μάντης που γνωρίζουμε, είναι ο μάντης της Τροικής εκστρατείας. Οι αρχαίοι δεν προβαίνουν σε καμία πολεμική ενέργεια χωρίς τη συμβουλή του. Ο Αγαμέμνων, όπως λέει ο Παυσανίας, πήγε προσωπικός πήγε προσωπικός στην πατρίδα του, ώστε να τον πείσει να έρθει να τον ακολουθήσει στο Ήλιον. «Εσύ Ήλιον έπεστε πίσον», γράφει στα Αττικά του. Ο μάγης Τειρεσίας είναι ο σύμβολος του βασιλέως Ιδίποδος, όπως αναφέρει ο Σοφοκλής τον Ιδίποδα τύρανο. Ο Τειρεσίας διατηρεί τις ικανότητές του ακόμη και μετά τον θάνατό του και κάνει τον Οδυσσέα να τον επισκεφθεί στον κάτω κόσμο σε ένα από τα πιο μυστηριακά χωρία της Ιλιάδος, της Οδύσσιας, στη Λάμδα Ραψοδία της, όπου φτάνει για να πάρει τη συμβουλή του σπουδαίου Μάντη για το πώς θα συνεχίσει το ταξίδι του. Ο Λάμπον είναι ο Μάντης σύμβουλος του Περικλέους. Το 443 ηγήθηκε της αποστολής Αθηναίων Απίκων για την κτήση της Νέας Ιβάρεως και μαζί με τον συμπολίτη του Ξενόκριτο έκτισε τους Θουρίους, μια ακόμη απικία στη Μεγάλη Ελλάδα. Το όνομά του αναφέρεται ξανά στην οικείο Ειρήνη, είναι ο πρώτος από τους 17 συμπολίτες του που ορκίστηκε στις καθιερωμένες φοντές. Σήμερα θα λέγαμε προσυπέγραψε την Ειρήνη. Ο Μιλτάς από τη Θεσσαλία είναι ο Μάντης σύμβολος του Δίωνος. Εγκαταλείπει τις σπουδές του στην Ακαδημία του Πλάτωνος για να ακολουθήσει την αποστολή του Δίωνος εναντίον του τυράννου των Σιρακουσών Διονυσίου του Β. Και να δώσει θάρρος στο στρατό, γράφει ο Πλούταρχος στον βίο του Δίωνος. Ο Ευθύφρον είναι και αυτός Μάντης. Είναι μαθητής του Σοκράτους. Είναι αυτός που φέρει το όνομα του οποίου φέρει ένας διάλογος του Πλάτωνος, Ευθύφρον. Ο Μέγας Αλέξανδρος, εκτός από άλλους συμβούλους, είχε τουλάχιστον δύο μάντης. Τον Πυθαγόρα, το πι με εψιλον-γιώτα, τον αναφέρει ο Αριανός στην Αλεξάνδρο Νάβη στο 7ο βιβλίο, και τον Αρίστανδρο από την Τελμισό της Ιωνίας που αναφέρεται σποραδικά στο ίδιο βιβλίο. Στο ίδιο έργο μάλλον, ολόκληρο του Αριανού. Ο Εφραντίδης είναι ο μάντης σύμβουλος του Θεμιστοκλέους. Αλλά ο Πλούταρχος, τον βίο του Θεμιστοκλέους, αναφέρει και άλλον έναν άντρα, τον Μνησίφιλο, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο Θεμιστοκλή από την νεανική του ηλικία. Ο Μνησίφιλος, λέει ο Πλούταρχος, δεν ήταν ρήτορας, ούτε από τους φυσικούς λεγόμενους φιλοσόφους, αλλά επάγγελμα είχε την τότε καλούμενη σοφία, η οποία ήταν δεινότης πολιτική και σύνεσης δραστήρια και τη διατηρούσε διαδοχικώς ως αίρεση, δηλαδή ως εκλογή, ως πρόθεση, διαδοχικός από τον Σόλωνα. Κατά τον Ηρόδοτο, με δεδομένο το γεγονός πως ο Σόλων είναι προγενέστερος του Μνησιφίλου κατά έναν αιώνα, αντιλαμβανόμαστε την φροντίδα που επέδειξαν οι ηγέτες της Αθήνας στον τομέα της συμβουλευτικής τέχνης και πως αυτό που οι Έλληνες ονόμαζαν φιλοσοφία και οι κακοπροαίρετοι παρουσιάζουν ως την ενασχόληση των φλίαρων και των οκνηρών, δεν είχε μόνον ηθικό περιεχόμενο, αλλά ήταν υψής της πολιτικής σημασίας. Ο Ηρόδοτος, αναφέροντας τον Μνησίφιλο, δίνει την πληροφορία ότι ο Θεμιστοκλής πήρε από αυτόν την συμβουλή να κανονίσει έτσι τα πράγματα ώστε να πολεμήσουν στα στενά της Σαλαμίνος και να μην ανοιχτούν στο πέλαγος. Του Μνησίφιλου ιδέα ήταν. Ο Πλάτων ίδρυσε το 387 την περίφημη Ακαδημία για να εκπαιδεύσει τους νέους στη σημασία του δικαίου τρόπου ζωής για το άτομο και για την πολιτεία. Η σχολή αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στη διδασκαλία και την έρευνα. Λειτουργούσε και ως δεξαμενή σκέψης, think tank, που πρόσφερε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των συγχρόνων αναγκών. Γράφει ο Αθανάσιος Κανελόπουλος σε μια εξαίρετη μελέτη με τίτλο «Σύγχρονες οικονομικές σκέψεις των αρχαίων Ελλήνων». 9 από τους μαθητές της σχολής του Πλάτωνος επιδίωξαν να εγκαταστήσουν καθεστώτα μέσα στον ελλαδικό χώρο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Αριστοτέλης, που επιδίωκε με τα γραπτά του να ανασυγκροτήσει την υπάρχουσα κοινωνική τάξη μέσα στην οποία ενυπήρχε, ό,τι κατά αυτόν ήταν αξιόλογο για την αποτροπή της αποσύνθεσης της δομής του ελληνικού πολιτισμού, ίδρυσε περί το 335 το Λύκειον. Υπήρχαν δηλαδή προγράμματα κοινωνικής πολιτικής όλα αυτά, δεν ήταν μόνο θεωρίες, μόνο στο θεωρητικό τομέα, υπήρξε και πρακτικός, πολιτικός στόχος. Την ύψιστη θέση στον τομέα της συμβουλευτικής τέχνης κατήχε το μαντίο των Δελφών. Αυτό που λένε ότι οι Έλληνες δεν είχαν αρχηγό, δεν είχαν συγκεντρωτική κυβέρνηση, ας το πούμε, είναι μεγάλο λάθος. Στο μαντίο των Δελφών κατέφθαναν απλοί άνθρωποι, εκπρόσωποι πόλεων, ακόμη και απεσταλμένοι του μεγάλου βασιλέως των Περσών για να λάβουν το χρησμό, με άλλα λόγια τη συμβουλή του Απόλλωνος. Ο Πλούταρχος στο έργο του περί του Ήτου εν Δελφής αναφέρει «Ο Θεός βέβαια είναι μάντης και η μαντική σχετίζεται με το μέλλον, με βάση δεδομένα, παρόντα ή παροχημένα, διότι κανενός πράγματος δεν είναι ανέτεια η γένεσης, ούτε πέρα από τη λογική ή την πρόγνωση. Επειδή σε όλες τις περιπτώσεις τα όσα γίνονται ακολουθούν τα όσα έχουν γίνει και τα όσα θα γίνουν ακολουθούν αυτά που γίνονται και είναι συναρτημένα μαζί τους, σύμφωνα με μια διαδοχή που ξεκινά από την αρχή και τερματίζει στο τέλος, απ' αρχής εις τέλος περαίνουσαν, λέει, αυτός που ξέρει να συνδέει τις αιτίες μεταξύ τους σε ένα και να τις συμπλέκει σύμφωνα με τη φύση, γνωρίζει να προλέγει». Και εδώ ο Πλούταρχος αναφέρει μία φράση, με ένα στίχο από την Ιλιάδα, από την πρώτη ραψοδία. Τα όσα είναι, τα όσα θα είναι και τα πριν από αυτά που είναι. Τα τεόντα, τα τεσόμενα, πρώτα τεόντα. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο στόχος του Βαντίου των Δελφών δεν είναι μόνο η μεταφυσική πλευρά της μαντικής. Η μαντική αφορά την πρακτική, την καθημερινότητα. Γιατί όμως ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη συμβουλή? Ο Γοργίας στο Ελένης Εγκώμιον εξηγεί. Το Ελένης Εγκώμιον είναι ένα μικρό έργο του Γοργία, ένας λόγος, ο οποίος είναι περίτεχνος, είναι εξαιρετικά φτιαγμένος με λεπτότητα και σας τον προτείνω να τον διαβάσετε. Δεν είναι μεγάλος, είναι 7-8 σελίδες. Γράφει λοιπόν ο Γοργίας: «Αν οι πάντες είχαν για τα πάντα μνήμη για όσα έχουν περάσει στο παρελθόν, συνείδηση για τα παρόντα και πρόγνωση για τα μελλοντικά, δεν θα εξαπατούνταν από ψέματα». Ακούστε το στο πρωτότυπο για να δείτε τι όμορφη που είναι η αρχαία μας γλώσσα. «Των παρηχωμένων μνήμην, των παρόντων έννοιαν και των μελόντων πρόνοιαν». Λοιπόν, μνήμη, έννοια, πρόνοια. Στην πραγματικότητα, συνεχίζει ο Γοργίας, δεν είναι εύκολο ούτε να θυμόμαστε, μνηστήνε, το παρελθόν, ούτε να μαντεύουμε, μαντεύσαστε το μέλλον. Και έτσι για τα περισσότερα ζητήματα οι άνθρωποι έχουν σύμβουλο της ψυχής τους την δόξα. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη δόξα έχει άλλη σημασία. Σημαίνει την γνώμη, αυτό που λέμε, σήμερα το λέμε με τη λέξη δοξασία, την εικασία. Επειδή όμως η δόξα αυτή, λέει ο Γοργίας, είναι σφαλερή και αβέβαιη, κατά ανάγκη οδηγεί όσους την χρησιμοποιούν σε σφαλερές και αβέβαιες ευτυχίες. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νοικομάχια ασχολείται με το θέμα και αντί επιχειρήματος παραθέτει ένα απόσπασμα από τον Ισίωδο. Τι λέει ο Ισίωδος? Λέει ένα ρητό, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε καδράκι στον τοίχο μας. «Αυτός είναι πανάριστος που μόνος του όλα θα τα κατανοήσει και ευγενής, εστλός, εκείνος που ακούει όποιον του μιλά σωστά. Όποιος όμως ούτε μόνος του κατανοεί, ούτε από άλλον ακούγοντας τα βάζει στην ψυχή του, αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος». Ένα είδος αναγνώσματος, πολύ αγαπητός στους ανθρώπους των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως στην Αμερική, είναι τα βιβλία αυτοβοήθειας. Όταν οι Αμερικανοί θέλησαν να δώσουν ένα όνομα στον συμβουλευτικό τομέα, που καλύπτουν τα βιβλία αυτά, χρησιμοποίησαν τον όρο mentoring, από το όνομα του μέντορος, του πιστού φίλου του Οδυσσέως, που τη μορφή του παίρνει η Θεά Αθηνά για να βοηθήσει τόσο τον Οδυσσέα, όσο και τον γιο του τη Λάμαχο να πάρει οδηγίες για το μέλλον του. Οι Αμερικανοί καλλιέργησαν τη συμβουλευτική μέσω των βιβλίων αυτών, διότι εντόπισαν το κενό που υφίσταται στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα άτομα ζουν απομονωμένα στο στενό τους περιβάλλον, κυρίως το εργασιακό, αφού είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται καθημερινά πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται κοινωνικώς. Τα βιβλία αυτά αποτελούν ένα υποκατάστατο για την προσωπική τους ενθάρρυνση, επειδή απουσιάζει ο αληθινός φίλος. Ο εταίρος, ο σύμβουλος, ο ψυχοθεραπευτής, ο έμβιστος, ο επιστήθιος λέμε. Όμως οι Έλληνες ήταν οι εφευρέτες του πλέον αποτελεσματικού συστήματος συμβουλευτικής, που είναι η σχέση εραστή-ερωμένου, που τόσα πειρά έχει δεχθεί από τους αυτόκλητους ηθικοδιδασκάλους, λες και οι Έλληνες δεν είχαν μελετήσει τα ζητήματα ηθικής ή χρειάζονταν κάποιον άλλον να έρθει να τους διδάξει την ηθική. συνέβη και με αυτό ό,τι συμβαίνει και με όλες τις άλλες επιστήμες. Οι Έλληνες τελικά επιβεβαιώνονται. Όταν όλα τα άλλα συστήματα αποτυγχάνουν, καταλήγουν σε εκείνα που είπαν και έθεσαν σε εφαρμογή οι Έλληνες, γιατί είναι εναρμονισμένα με την αλήθεια και με τη φύση. Όμως οι Αμερικανοί δεν είναι οι πρώτοι που έγραψαν βιβλία συμβουλευτικής. Και σε αυτό οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι, διότι το έπραξαν ήδη από πολύ παλιά, μέσα από την επική ποίηση και την τραγωδία. Οι θεοί και οι ήρωες που δρούν μέσα στα έπη διδάσκουν τους ανθρώπους με το παράδειγμά τους, είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά και με τα λόγια τους. Για παράδειγμα, ο Φινέας είναι από το βιβλίο του Απολώνη του Ρόδιου «Τα αργοναυτικά». Ο Φινέας συμβουλεύει τους αργοναύτες που θα περάσουν τις συμπληγάδες πέτρες. Τους λέει: «Ακούστε τις συμβουλές μου. Καθώς θα ταξιδεύετε, μη ζητήσετε το κακό, γυρεύοντας το μόνοι σας, και ανόητα ορμήσετε υπακούοντας την ορμή της νιώτης. Γιατί μην περιμένετε να σας σώσουν οι παρακλήσεις, αλλά των χεριών σας η δύναμη». Αυτό αφορά και τη σημερινή μας εποχή. Μην περιμένετε να σας σώσουν οι παρακλήσεις, αλλά των χεριών μας η δύναμη. Ο Οδυσσέας, παρόλο που από την αρχή του έπους ορίζεται ως πολύτροπος, εκείνος που πολλών ανθρώπων είδε να'στε και νόον έγνο, υποτίθεται τα ξέρει όλα ο Οδυσσέας. Και όμως δέχεται τις συμβουλές της Καλυψούς, που τον συμβουλεύει να ταξιδεύει έχοντας την Άρκτο στο αριστερό του χέρι. Δεν ξέρω πώς έχουν παρατηρήσει ότι η Καλυψό δίνει αστρονομικές συμβουλές στον Οδυσσέα. Επίσης ακούει τις συμβουλές του Ερμού, πώς θα καταπολεμήσει τα μάγια της Κύρκης. Μετά ακούει τις συμβουλές της Κύρκης και κατεβαίνει μέχρι τον κάτω κόσμο προκειμένου να ακούσει τα ψευδή λόγια, τα νημερτή του Μάντη Τηρεσία. Ο Μενέλαος όχι μόνο να ακούει προσεκτικά τις συμβουλές της νύμφης Ιδωθέης, αλλά και τις θέτει αμέσως σε εφαρμογή, ώστε να πάρει τη συμβουλή από τον Πρωτέα, τον θαλάσσιο γέροντα.